Φίλοι τηλεθεατές, χαίρετε. Ο τίτλος της σημερινής εκπομπής είναι «Τα προεόρτια των Χριστουγέννων» με ιδιαίτερη αναφορά στις δύο Κυριακές πριν από τα Χριστούγεννα των Πατέρων ή των Προπατώρων. Πριν αναπτύξουμε τη σκέψη μας, θα ήθελα να διορθώσω ένα λάθος που έγινε στην προηγούμενη εκπομπή εκ παραδρομής και εν τη ρήμη του λόγου. Στην αποστροφή του λόγου μας για την Πεντηκοστή στην Παλαιά Διαθήκη είχαμε αναφέρει ότι, κατά λάθος βέβαια, ότι την ημέρα εκείνη ο Θεός έδωσε τον νόμο στον Ισαΐα. Εκ παραδρομής το λάθος είναι σίγουρο ότι δόθηκε στον Μωυσή. Ερχόμαστε τώρα να δούμε το θέμα για το οποίο σας έδωσα τον τίτλο «Τα προεόρτια των Χριστουγέννων». Είναι γεγονός ότι ο μήνας Δεκέμβριος είναι συνδεδεμένος και ταυτισμένος με την γιορτή των Χριστουγέννων. Τον πυλώνα, όπως λέμε, του ακινήτου εορτολογίου, με την έννοια ότι εορτάζεται σταθερά στις 25 Δεκεμβρίου, στο χειμερινό ηλιοστάσιο. Ο Ιερός Χρυσόστομος ονομάζει την γιορτή αυτή και είναι γνωστό νομίζω στους περισσότερους ως την Μητρόπολη των Εορτών. Με την έννοια ότι αποτελεί το πρώτο έτσι ιστορικό γεγονός της επηγής επιφανίας, φανέρωσης του Χριστού ως τελείου Θεού και τελείου ανθρώπου και με την έννοια ότι η εορτή αυτή αποτελεί την αφετηρία των άλλων δεσποτικών εορτών, βαπτίσεως, μεταμορφώσεως, σταυρώσεως, αναλήψεως, αλλά ακόμα αν θέλετε και με την έννοια ότι με βάση την εορτή αυτή καθορίστηκε και ο Ευαγγελισμός 9 μήνες πριν, 25 Μαρτίου, είναι η Ιαρινή Ησημερία και 6 μήνες πριν από τον Ευαγγελισμό η σύλληψη του Προδρόμου, η Φθινοπορεινή Ησημερία 24 Σεπτεμβρίου και 9 μήνες μετά της 24 Σεπτεμβρίου, 24 Ιουνίου, το γενέθλιο του Προδρόμου. Το θερινό ηλιοστάσιο. Βλέπετε στα ηλιοστάσια και στις ησημερίες έχουν τοποθετηθεί χριστιανικές γιορτές. Αυτό το θέμα το αναπτύξαμε στην προηγούμενη εκπομπή όταν μιλούσαμε για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε γενικότερα το εορτολόγιο. Με την έννοια αυτή που αναφέραμε, του Χρυσοστόμου δηλαδή ως Μητρόπολη των Εορτών τα Χριστούγεννα, κατανοούν την εορτή αυτή και άλλοι πατέρες. Ο Μέγας Βασίλειος, ένα λόγο του για τα Χριστούγεννα, ονομάζει τη γιορτή αυτή τα σωτήρια του κόσμου και τη γενέθλιο ημέρα της ανθρωπότητος. Έρχονται, θα λέγαμε, τα πάνω κάτω, δημιουργείται κάτι εντελώς καινούριο. Ο Θεός, γράφει ο Άγιος ο Μέγας Αθανάσιος, ενυνθρώπισε ή να εμείς θεοποιηθόμεν. Δηλαδή για να βρούμε ξανά εκείνο το οποίο χάσαμε, την ελευθερία και το κάλος του παραδείσου. Πώς προέκυψε όμως αυτή η εορτή των Χριστουγέννων και από πότε εντάχθηκε στο χριστιανικό εορτολόγιο σε οικουμενικό, θα λέγαμε, επίπεδο. Οι Ευαγγελιστές, οι δύο συνοπτικοί όπως λέγονται, ο Ματθαίος και ο Λουκάς, περιγράφουν με ακρίβεια έτσι την, από την Παρθένου Μαρία και εκ Πνεύματος Αγίου γέννηση του Ιησού εις πόλην Δαβίδ ή της καλείται Βηθλέμη, συγκεκριμένος τόπος, το αναφέρει ο Λουκάς στο δεύτερο κεφάλαιο. Για ποιο σκοπό? Αυτός γάρ, γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος πάλι στο πρώτο κεφάλαιο, σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Ο τόπος και ο σκοπός περιγράφονται στους δύο αυτούς Ευαγγελιστές που περιέχουν την γέννηση, που περιγράφουν την γέννηση. Χωρίς βέβαια να λένε πότε ακριβώς ποια μέρα δηλαδή γεννήθηκε ο Χριστός, παρά βάζουν το πλαίσιο την περίοδο που επί 4 Αυγούστου έγινε η απογραφή σε όλη την οικουμένη.
Το γεγονός αυτό λοιπόν της γεννήσεως που ξεπερνά την διάνοια του ανθρώπου, το νου του ανθρώπου, τη λογική μας δηλαδή, και γεφύρωσε το χάσμα που υπήρχε μέχρι τότε μεταξύ ουρανού και γης, Θεού και ανθρώπου. Και άρχισε αυτή η γιορτή να εορτάζεται σε ετήσια βάση πλέον από τον δεύτερον αιώνα, στην θέση μιας μεγάλης προχριστιανικής ιδωλολατρικής γιορτής του ανικήτου ηλίου, του χειμερινού ηλιοστασίου. Αρχικά εορταζόταν μαζί στις 6 Ιανουαρίου, κατά το παλαιό τότε ημερολόγιο, το χειμερινό ηλιοστάσιο, 6 Ιανουαρίου, γιορταζόταν μαζί ως επιφάνεια, θεοφάνεια. Αυτό έμενε στους Αρμενίους σήμερα. Σήμερα εμείς έχουμε ξεχωριστά τη γέννηση, ξεχωριστά τη βάπτιση. Οι αρχαίοι Έλληνες, να δούμε τώρα το ηλιοστάσιο τι είναι με δύο λόγια. Την ημέρα αυτή, την 25η έτσι, Δεκεμβρίου, γιόρταζαν τα Κρόνια που ήταν αφιερωμένοι στον Θεό Κρόνο, τα Διονύσια αφιερωμένοι στον Θεό Διόνυσο, αλλά και τα Θεοφάνεια ή Επιφάνεια του Θεού Φίβου, Απόλλωνα, που ήταν ο Θεός του Φωτός. Βλέπετε, Θεοφάνεια είχαν και οι αρχαίοι. Και στη θέση αυτών των Θεοφανίων Επιφανίων έβαλε η Εκκλησία τη δική της γιορτή. Οι Ρωμαίοι επίσης από την 24η Νοεμβρίου μέχρι την 17η Δεκεμβρίου γιόρταζαν τα βρωμάλια, αγροτικές μάλλον γιορτές ήταν αυτές. Και από τις 18 Δεκεμβρίου μέχρι 24 Δεκεμβρίου γιόρταζαν τα Σατουρνάλια, πάλι αγροτική γιορτή. Και αυτή βέβαια η γιορτή των Σατουρναλίων διαδόθηκε σε όλο τον ελληνορωμαϊκό κόσμο. Την κύρια δε ημέρα, την 25η δηλαδή, του αητή του ηλίου, του χειμερινού ηλιοστασίου, που μεγαλώνει ημέρα, γιόρταζαν την τροπήν του ηλίου προς τα πάνω. Μεγάλωνε ημέρα και ήταν πολύ σημαντικό. Οι ακτίνες του ηλίου ήταν πολύ σημαντικές ο ήλιος για τις αγροτικές διαδικασίες, για την καρποφορία της γης. Αυτό το πλαίσιο, αυτή την παράδοση βρήκαν οι χριστιανοί και εκεί έκτισαν κάτι καινούριο. Στο χειμερινό λοιπόν ηλιοστάσιο, πρώτοι των δεύτερων ήταν κάποιοι αιρετικοί ενός γνωστικού. Γνωστικός είναι ο παδός μιας θρησκευτικο-φιλοσοφικής έτσι παράδοσης, με περίεργες αντιλήψεις, διαρχικές και άλλες. Του γνωστικού λοιπόν Βασιλίδη, έτσι λεγόταν αυτός ο οποίος πρώτος το καθιέρωσε, γιόρταζαν την βάπτιση του Χριστού στις 6 Ιανουαρίου. Το γράφει και ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς αυτό. Οι γνωστικοί αυτοί πίστευαν ότι ο Χριστός είναι ένας απλός άνθρωπος και την ημέρα της βάπτισης κατέβηκε από τους ουρανούς έτσι η θεότητα κατά την διδασκαλία τους και ενώθηκε με τον άνθρωπο Ιησού και έγινε έτσι ο Ιησούς Χριστός. Στη βάπτιση λοιπόν του Ιορδάνη γιόρταζαν αυτοί οι γνωστικοί, οι αιρετικοί, την κάθοδο, επιφάνεια δηλαδή, της θεότητας στον άνθρωπο Ιησού. Η Εκκλησία όμως, γνωρίζοντας όλη αυτή την παράδοση και θέλοντας να δώσει αληθινό νόημα, θεολογικότατο νόημα στη γιορτή αυτή, πρόβαλε την αλήθεια της παρουσίας του Θεού στη γη με τη γιορτή στις 6 Ιανουαρίου των Θεοφανίων, κοινή γιορτή αρχικά όπως σας είπα. Αντί να γιορτάζουμε την επιφάνεια των ψευδών θεών, σκέφτηκε η Εκκλησία, είναι προτιμότερο να αντιτάξουμε την επιφάνεια του αληθινού Θεού και Βασιλέως Χριστού. Επεφάνει χάρις του Θεού λοιπόν κατά τον Απόστολο Παύλο, η σωτήριος πάσιν ανθρώπης. Αυτά ήξερε και ο Απόστολος Παύλος και έγραφε έλεγε αυτή τη φράση. Στη γιορτή λοιπόν του αητήτου έτσι ηλίου, η Εκκλησία αντέταξε τον ήλιο της δικαιοσύνης. Μας το λέει ο Μαλαχίας από την Παλαιά Διαθήκη. Τη γιορτή του μεγάλου φωτός που ανέτειλε στον κόσμο και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου, το φως του Χριστού από τον Ισαΐα. Και κάποια γεγονότα στη γέννηση μαρτυρούν αυτήν την επιφάνεια του Χριστού στον κόσμο, ότι είναι κάτι πραγματικό και ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Γεννήθηκε σε συγκεκριμένο τόπο, είπαμε, στη Βηθλεέμ. Τον προσκύνησαν οι μάγοι που ήταν εκπρόσωποι
των εθνικών ή της οικουμένης από την ευρύτερη περιοχή. Τον προσκύνησαν επίσης και τον αναγνώρισαν ως ποιμένατον οι ποιμένες. Αλλά και ο πρόδρομος είχε την μαρτυρία του ο τελευταίος προφήτης περί του Χριστού. Τός προφήτευσε τελευταία. Σε κάθε περίπτωση, από την παλαιά εποχή, κυρίως από τον 4ο αιώνα, αυτή η κοινή γιορτή γέννησης βάπτισης, που γιορταζόταν στις 6 Ιανουαρίου, στο χειμερινό ηλιοστάσιο κατά το παλαιό τότε ημερολόγιο, που το κρατούν σήμερα οι Αρμένοι, όπως είπα. Αυτή η κοινή γιορτή, λοιπόν, χωρίστηκε σε δύο γιορτές. Στη γέννηση, που ήρθε στις 25 Δεκεμβρίου, το χειμερινό ηλιοστάσιο με το νέο τότε ημερολόγιο, και η βάπτιση έμεινε τα Θεοφάνεια, όπως λέμε, στις 6 Ιανουαρίου κατά το παλαιό τότε ημερολόγιο χιλιοστάσιο, το χειμερινό ηλιοστάσιο. Η γιορτή των Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου, αφήσουμε τους αιρετικούς τώρα, πρώτο εμφανίστηκε, πρώτο καθιερώθηκε στη Δύση, στη Ρώμη. Και από εκεί διαδόθηκε στην Αντιόχεια με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, στην Καπαδοκία με τον Μέγα Βασίλειο, στην Κωνσταντινούπολη με πατριάρχη τότε τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Έχουν γράψει κείμενα αυτοί για τα Θεοφάνεια. Στην Αλεξάνδρεια με τον Άγιο Κύριλο Αλεξανδρίας τον 5ο αιώνα και στα Ιεροσόλυμα. Ο δε Ιουστινιανός με νόμους, με νεαρές, με νεαρά, όπως λέμε, νόμο δηλαδή, διασφάλισε τον οικουμενικό χαρακτήρα αυτής της γιορτής και τον πανχριστιανικό της χαρακτήρα. Τα μεγάλη του συμβολή στην καθιέρωση της γιορτής. Στα Ιεροσόλυμα που αναφερθήκαμε προηγουμένως, η περιηγήτρια, μια μοναχή από τη Δύση, από την Ισπανία, που πήγε εκεί και έβλεπε τι γινότανε στο ναό της Βιθλεέμ, στο ναό της Αναστάσεως, περιέγραφε τα τελούμενα και περιγράφει τη γιορτή των Επιφανίων ή Θεοφανίων, πως γινόταν δηλαδή αγρυπνία το βράδυ της γιορτής αυτής και στη συνέχεια μετά όλοι μαζί ήταν ευτικά, πήγαιναν στα Ιεροσόλυμα, στο ναό της Αναστάσεως να κάνουν τη δεύτερη λειτουργία. Περιγράφονται αυτά στο κείμενο αυτό της Εθερίας που είναι πηγή για όσους μελετούν τα εορτολογικά θέματα. Με την πάρδα του χρόνου, στην εορτή των Χριστουγέννων, προστέθηκαν κάποια προεόρτια θέματα. Είναι νόμος μέσα στη λατρεία να υπάρχουν, όταν μια γιορτή είναι πολύ μεγάλη, λέμε έχει προεόρτιο υλικό, λειτουργικό, αλλά και μεθέορτο. Δεν είναι μόνο η μία μέρα. Είναι και κάποιες γιορτές που δεν τις ξέρει κανένας, κυρίως των Αγίων. Αυτές οι μεγάλες γιορτές όμως έχουν μια ιστορία. Διαμορφώθηκαν, όπως αναφέραμε προηγουμένως, και εμπλουτίστηκαν με προεόρτιο και μεθέορτο υλικό. Εδώ η γιορτή των Χριστουγέννων εμπλουτίστηκε με μία Κυριακή πρώτα, μία Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα, οποιαδήποτε Κυριακή ήταν πριν, με τον τίτλο των Αγίων Πατέρων. Όχι των πατέρων της Εκκλησίας, αλλά των προγόνων του Χριστού. Των κατασάρκα προγόνων του Χριστού, με κύριο και σπουδαιότερο τον Αβραάμ, τον γενάρχη όλων μας και του Ιησού. Το θέμα της Κυριακής αυτής διευρύνθηκε σιγά σιγά. Αυτή η γιορτή, για να βάλουμε και λίγο ιστορικά τα πράγματα, ας πούμε τον 7ο αιώνα υπάρχει ένα κείμενο από τα Ιεροσόλυμα, ένα τυπικό, που έχει αυτή την Κυριακή. Και έχει μόνο λίγους προφήτες, τον Ιερεμία και κανένα δυο ακόμα, και έχει και το ανάγνωσμα που διαβάζεται την Κυριακή αυτή για το γενεολογικό δέντρο του Χριστού, το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο από τότε, 5ο με 7ο αιώνα. Δεν υπήρχε άλλο προεόρτιο λειτουργικό υλικό, το γνωρίζουμε αυτό. Μετά τον 7ο αιώνα εμπλουτίστηκε αυτή η Κυριακή προ των Χριστουγέννων των Πατέρων με ευρύτερο, περισσότερο έτσι, υλικό, πάλι με τους προφήτες, και διχοτομήθηκε κατά κάποιον τρόπο, με αποτέλεσμα το μισό υλικό να πάει στην πριν από την πρώτη Κυριακή προ των Χριστουγέννων, να πάει την προηγούμενη Κυριακή, και το υπόλοιπο να μείνει στην Κυριακή προ των Χριστουγέννων. Έτσι λοιπόν προεορτίως έχουμε την Κυριακή πρώτης Χριστουγεννήσεως, όπως την είπαμε προηγουμένως, την παλαιότερη δηλαδή, και την Κυριακή των Προπατώρων. Και οι δυο
έχουν ως σκοπό να μας πούν ότι ο Χριστός είναι ιστορικό πρόσωπο. Ότι κατάγεται από τον γενάρχη Αβραάμ, από τον αρχηγέτη βασιλέα Δαβίδ, από την ρίζα του Ιεσέ, και γι' αυτόν μίλησαν οι προφήτες ως τον Μεσσία και λυτρωτή του κόσμου. Το μήνυμα θα είναι να περάσουν οι γιορτές αυτές, οι Κυριακές αυτές. Ας δούμε όμως πιο συγκεκριμένα, μία-μία, τις Κυριακές αυτές και να μελετήσουμε καλύτερα το λειτουργικό τους περιεχόμενο. Ας ξεκινήσουμε από την Κυριακή των Προπατώρων, δηλαδή την δεύτερη πριν από τα Χριστούγεννα, που προστέθηκε μετά τον 7ο αιώνα. Τι γράφει το Συναξάριο? Συναξάριο είναι μετά την έκτη οδή του κανόνα, ποιος Άγιος γιορτάζει, σε κάθε δηλαδή γιορτή, λέμε το Συναξάριο. Ποιος γιορτάζει, και από κάτω έχει δύο στίχους και τα γεγονότα που συνδέονται με τον Άγιο, με τη γιορτή, την ιστορία της, έχει ένα κηρυκτικό, θα λέγαμε, χαρακτήρα. Είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία αυτά. Λέει λοιπόν το Συναξάριο της Κυριακής των Προπατώρων. Τι αυτή η μέρα, Κυριακή των Αγίων Προπατώρων. Και από κάτω το δίστιχο. Ακούστε τι ωραία. Δέξαστε, λέει, χαράν οι πάλι προπάτορες. Δηλαδή να χαρούν οι προπάτορες, βλέποντες εγγίζοντα Χριστόν Μεσσίαν. Αυτόν που προφητεύσατε, αυτόν τον οποίον εκπροσωπείτε ιστορικά, να χαρείτε. Βλέπετε πως είναι ο λειτουργικός χρόνος. Χαίρονται αυτοί που έχουν κοιμηθεί, ας πούμε έτσι. Αλλά είναι ζωντανοί μέσα στην Εκκλησία. Τους θυμάται η Εκκλησία. Η αναφορά γίνεται μόνο στον Αβραάμ, σε αυτή την Κυριακή των Προπατώρων, όχι σε όλους. Και τον ονομάζει στο Συναξάριο, εννοώ, γιατί παρακάτω τα τροπάρια έχουν και άλλους προφήτες και προπάτορες. Τον ονομάζουν τον Αβραάμ πρόπαπο, παππού δηλαδή, πρόπαπο, Χριστού εδείχθη. Τι ωραία, γενάρχης δηλαδή. Στα τροπάρια, και θα σχολιάσουμε όσα μας επιτρέπει ο χρόνος, της γιορτής γίνεται λόγος για τους προπάτορες και θα μου επιτρέψετε τουλάχιστον ένα να σχολιάσω δύο λίγων. Τα των πατέρων σήμερον πιστοί τελούντες μνημόσυνα ανιμνήσουμεν Χριστόν τον λυτρωτήν. Μνημόσυνα, θυμηθούμε δηλαδή. Όχι για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους, αλλά να το ευχαριστήσουμε τον Θεό που μας έδωσε τους προπάτορες. Τον μεγαλύναντα αυτούς εν πάση της έθνηση και θαυμάτων τα παράδοξα πιστός επιτελέσαντα Χριστόν ως κρατεών και δυνατών. Δεν θα πω περισσότερο γιατί ίσως και να κουράζει. Το τρίτο τροπάρι, το δεύτερο και το τρίτο, αναφέρεται σε μια γιορτή που είναι από μετάθεση, από την 17η Δεκεμβρίου, που είναι του προφήτου Δανιήλ και των τριών παιδών. Μετατίθεται εδώ για να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο. Βλέπετε, αυτή η διαδικασία της μετάθεσης μιας γιορτής είναι και αυτό μέσα στην λειτουργική μας παράδοση. Μετατίθεται μια γιορτή σε μια άλλη ημέρα. Για να αναδειχθεί η Κυριακή των Προπατώρων. Ο προφήτης Δανιήλ, και οι τρεις παιδες. Και τι λέει το τροπάριο αυτό που υμνεί αυτό το γεγονός? Όσπε, λέει, εν δρόσο όντες οι πιστοί και άγιοι παιδες μέσα στο καμίνι και ήταν σαν δροσιά. Φλογός της του πυρός προεζωγράφων μυστικός την εκπαρθένου σου έλευσε, να ο συμβολισμός. Συμβόλιζαν την παρθενία της Θεοτόκου που έμεινα υπάρθενος και πριν και κατά και μετά. Και Δανιήλ δε ο δίκαιος και εν προφήτης θαυμαστός τρανός την θείαν δευτέραν σου έλευση πάση προδηλών. Ο Δανιήλ δηλαδή προφητεύει την δεύτερη έλευση του Χριστού. Εώρον έβλεπα, εκράβγαζεν, αναφέρεται στον στο Δανιήλ, έως ου θρόνι ετέθεσαν φασί και κριτήσε καθές, είδε το όραμα του θρόνου του Θεού που κρίνει τους ανθρώπους. Βλέπετε όλα αυτά τα παλαιοδεθικά γεγονότα πως περνάνε μέσα στην λειτουργική μας ζωή μέσα από την υμνογραφία. Γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε την λατρεία, την υμνογραφία, χωρίς την Παλαιά Διαθήκη, η οποία είναι παιδαγωγός εις Χριστόν, όπως λέμε. Εάν δούμε και να κάποια άλλα έτσι τροπάρια, το απολυτίκιο, ας πούμε, αυτής της γιορτής που είναι στον Εσπερινό, είναι των προπατώρων. «Εν πίστη τους προπάτορα σε δικαίωσα στην εξεθνών δι' αυτών προμιστευσάμενος εκκλησίαν». Αναφέρεται στους προπάτορες. Από τον όρθρο θα μπορούσαμε να αναφέρουμε κάποια έτσι οδή, να δούμε περίπου τι λέει ο κανόνας του όρθρου της γιορτής των
προπατόρων, που είναι ποίημα Ιωσήφ του Ιμνογράφου, στου Δήτου. Λέει, πατράσιν ένων προσάξομεν, προνόμου και νόμου εκλάμψασι, και τον εκπαρθένου λάμψαντα κύρων και δεσπότην, γνώμην ορθή τεθεραπευκώσι. Δηλαδή αναφερόμαστε στους στην Παλαιά Διαθήκη πατέρες και προσφέρομαι σε αυτούς, θα λέγαμε, ύμνων. Το δεύτερο, Αδάμ τον πρώτον τιμήσουμε, χειρίτη τιμημένων του κτίσαντος. Τον έκτισε ο Θεός δηλαδή και τον τιμούμε τον Αδάμ. Βλέπετε τα τροπάρια, δεν αναφέρεται μόνο στον Αβραάμ, όπως είναι στο συναξάριο, αλλά και σε άλλους γεννήτωρες, προπάτορες του Χριστού. Τον Άβελ δώρα προσάγοντα, ψυχή ευγενεστάτη. Δηλαδή και τον Άβελ ακόμα τον μνημονεύει εδώ ο κανόνας. Και ας δούμε και το δοξαστικό των ένων από την γιορτή αυτή. Νομίζω η έννοια είναι το τελευταίο κομμάτι του όρθρου που λέει, είναι του Γερμανού Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης. Δείγματα έτσι για να πάρουμε μια εικόνα. Δεύτε άπαντες λέει, πιστός πανηγυρίσουμε όλοι μαζί, πιστός με πίστη, τον προνόμου πατέρων Αβραάμ και τον συναυτό, την ετήσιον μνήμην, του Ιούδα την φιλήν αξίως τιμήσουμε, τους εκνοαβελώνει πέδας, τους βέσαντας την καμίνο φλόγα, ως της τριάδος τύπων, συμβολίζουν και την Αγία Τριάδα, πέρα από την Παρθενία της Θεοτόκου, συν το Δανιήλ εφημίσουμε, των προφητών τας προρήσεις, αυτά που προείπαν οι προφήτες για τον Χριστό, όπως ας πούμε ο Ισαΐας, ο μεσιανικός προφήτης, 800 χρόνια πριν είπε ότι θα γεννηθεί από την Παρθένο ο Υιός του Θεού. Και λοιπά. Και τον Ισαΐα μεγαλοφόνος βοήσουμε που λέει «Ιδού η Παρθένος εν εγκαστρή λείψετε». Ωραία λοιπόν νοήματα και τεκμηριωμένα όσον αφορά αυτή την γιορτή. Τα τροπάρια θεολογούν, υμνολογούν το περιεχόμενο της γιορτής που είναι οι προπάτορες. Στα αναγνώσματα τώρα αυτής της Κυριακής των προπατέρων είναι και αυτά πάρα πολύ σημαντικά. Δεν είναι τυχαίο τίποτε. Τα βιβλικά αναγνώρισε ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο. Ο Απόστολος είναι από την προς Κολοσσαείς επιστολή και λέει, αδελφοί, όταν ο Χριστός φανερωθεί, η ζωή ημών, τότε και εμείς είναι αυτό φανερωθήσεστε εν δόξη. Νεκρώσετε τα μέλη του σώματος κλπ. Πορνεία και ούτω καθαρσία, πάθος. Άρα όταν ο Χριστός φανερωθεί, θεοφάνεια, επιφάνεια, αναφέρεται στην επιφάνεια, την σάρκωση του Λόγου, στην ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού και τελειώνει απεκδυσάμενη των παλαιών άνθρωπων, είναι ο καινούριος άνθρωπος που δημιουργείται εν Χριστώ με τη γέννηση, τη σταύρωση, την Ανάσταση και βεβαίως με τη μυστηριακή ζωή. Και στο τέλος δεν υπάρχει δούλος ή ελεύθερος κλπ, αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός. Κέντρο της ζωής μας είναι ο Χριστός και δεν κάνει και διακρίσεις ο Χριστός. Δεν υπάρχουν δούλοι και ελεύθεροι. Άνδρες, γυναίκες, είναι όλοι άνθρωποι του Θεού. Βλέπετε πώς τα ρατσιστικά αυτά που δυστυχώς υπάρχουν στις μέρες μας, η Εκκλησία τα σχολιάζει, τα αντιρατσιστικά δηλαδή, από το Ευαγγέλιο ακόμα και το κάνει και λειτουργικό κείμενο. Το Ευαγγέλιο τώρα είναι από το κατά Λουκάν και αναφέρεται σε μια παραβολή. Και λέει κανείς γιατί αυτή η παραβολή. Είπε ο Κύριος στην παραβολήν ταύτην, άνθρωπος της επίησε δείπνων μέγα και κάλεσε πολλούς και απέστειλε τον δούλον αυτού. Και κάποιοι επικαλέστηκαν τον γάμο, άλλοι τα βιωτικά πράγματα, άλλοι το εμπόριο και δεν πήγαν στο δείπνο. Και λέει πολλοί εκκλητοί, ολίγοι εκλεκτοί. Και λέει κανείς γιατί αυτή η περικοπή περί δείπνου πριν δύο Κυριακές πριν από τα Χριστούγεννα. Η απάντηση είναι ότι το δείπνο σχετίζεται με την ευχαριστία. Όπως και πριν από το Πάσχα έχουμε το μυστικό δείπνο. Βλέπετε παράλληλα πράγματα. Θα πούμε περισσότερα στην επόμενη Κυριακή για τον Πασχάλιο χαρακτήρα των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων. Είναι λοιπόν μια πρόσκληση της Εκκλησίας δια του αναγνώσματος αυτό που το καταλουκάνει Ευαγγέλιο για συνειδητή συμμετοχή στην γιορτή των Χριστουγέννων. Δεν είναι εξωτερική η συμμετοχή με τα στολίδια, με τα ενδύματα, με τους φωτισμούς και αυτά καλά μπορεί να είναι, αλλά ζητάει μια πιο βαθιά συμμετοχή η Εκκλησία μας, κυρίως και πάνω απ' όλα με την Θεία Ευχαριστία, με το δείπνο δηλαδή της ευχαριστίας. Και δύο λίγων τώρα, γιατί και ο χρόνος παρέρχεται, να πάμε να δούμε την γιορτή πρώτης Χριστού γεννήσεως. Το συναξάριο
είναι λίγο πιο εκτενές και λέει «Τι αυτή η μέρα, Κυριακή πρώτης Χριστού γεννήσεως, μνήμην Άγιον ετάχθημεν παρά των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, πάντων των απαιώνος Θεό ευαρεστησάντων, από Αδάμ άχρη και Ιωσήφ του Μνήστρος της υπεραγίας Θεοτόκου κατά γενεαλογίαν, καθώς ο Ευαγγελιστής Λουκάς ιστορικός ρυθμίσατο, ομοίως και των προφητών και των προφητίδων». Και έχει ένα κατάλογο εδώ πάρα πολύ εκτενή, δηλαδή αναφέρεται μνήμη των πρωτοπλάστων Αδάμ και Εύας, μνήμη του δικαίου Άβελ, μνήμη του δικαίου Σιθ, πάρα πολλά ονόματα, και στο τέλος έχει και τις γυναίκες προφήτηδες, όπως είναι η Εσθήρ, όπως είναι η Σωσάνη, όπως είναι η δικαία Σωμανίτιδα και πολλές άλλες, άνδρες και γυναίκες. Είναι μακρύς ο κατάλογος, δεν μπορώ να τον αναγνώσω τώρα εδώ. Εδώ εμπλέκεται στην Κυριακή αυτή, εμπλέκεται και η ακολουθία με τα προεόρτια τροπάρια. Αρχίζουν και τα προεόρτια, δηλαδή άσχετα με τους προπάτορες. Παραδείγματος χάρη έχει εδώ «Παρθένε πανάμω με Θεού έμψυχων παλάτιων». Δηλαδή αναφέρεται στην Παναγία σε σχέση με τη γέννηση των ουρανείς μη χωρούμενων, εν σύ εχώρησας. Η Παναγία είναι έμψυχων παλάτιων που χώρεσε μέσα της αυτόν που δεν τον χωρούν οι ουρανοί. Όν εν το σπηλαίο τέξη υπερένιαν τον γέννησε στο σπήλαιο, κάτι που δεν μπορεί να γίνει κατανοητό πώς έγινε αυτό, πτωχεύσαντα και σάρκα γενόμενων. Ταπεινώθηκε τόσο πολύ, επτώχευσε, δηλαδή έγινε άνθρωπος, τέλειος άνθρωπος. Αυτό γιορτάζομαι, δηλαδή και τα προεόρτια θέματα εδώ, αλλά και τους προπάτορες ειδικότερα, και τα στοιχειρά του Εσπερινού είναι τα ίδια με τα στοιχειρά της Κυριακής των προπατόρων, δηλαδή τα των πατέρων σήμερων πιστοί, τελούντες μνημόσυνα. Μια γιορτή με την άλλη έχουν κοινά, θα λέγαμε, τροπάρια. Βέβαια, υπάρχουν και, αν μου επιτρέψετε, ένα-δυο τροπάρια ακόμα από τον Εσπερινό. «Χαίρετε προφήτη Τίμη», λέει ένα, «ιδού καιρός ήγηκε τη σωτηρία ημών και το απολυτίκιο μεγάλατα της πίστεως κατορθώματα». Ή ο κανόνας που είναι στον όρθρο των πατέρων είναι κατά το πρότυπο του κανόνα του όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου, κύμα τη θαλάσσης, έπειτα μοιάζει με το Πάσχα. Θα μπορούσαμε λίγο να δούμε, να σχολιάσουμε τα δύο εξαποστηλάρια που είναι πριν από τους Σένους στην Κυριακή αυτή των προπατόρων. Είναι νομίζω ενδιαφέροντα. Παράδειγμα, το πρώτο έχει δύο. Ένα προεόρτιο και ένα των πατέρων. «Πατριαρχώνει πρόκριτοι και προνόμου πατέρες, εν πίστη προεξέλαμψαν Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβος φωστήρες». Και το άλλο το προεόρτιο. «Εφραίνω Βηθλεέμ και εσύ Εφραθά ετοιμάζου, η Θεοτόκος οίκη γάρεν σπηλαίο και φάτνη τεκίν». Ήρθε η Παναγία να γεννήσει τον Χριστό στη φάτνη, στο σπήλαιο. Απορρίτως. Με έναν τρόπο που δεν μπορεί να γίνει κατανοητός με το μυαλό του ανθρώπου. Και για να κλείσω την σημερινή εκπομπή, να αναφερθούμε λίγο στα αναγνώσματα, που το ένα είναι από ο Απόστολος, δηλαδή είναι από την προς Εβραίους επιστολή που αναφέρεται στην πίστη, πίστη Μωσής Μέγας Γενόμενος, είναι μια περιγραφή της πίστης μας, την ιστορία της πίστης μας περιγράφει αυτή η μέρα και δεν είναι τυχαίο. Και το Ευαγγέλιο, βέβαια, από το κατά Ματθαίον, είναι το γενεαλογικό δέντρο από Αβραάμ μέχρι του Ιησού, για να αναδειχθεί ότι ο Υιός του Θεού έχει έρθει εν σαρκή. Είναι ιστορικό πρόσωπο και πραγματική ανθρώπινη ύπαρξη. Αβραάμ γέννησε Ισαάκ, Ισαάκ γέννησε Ιακώβ. Έτσι, από την περιγραφή του Ματθαίου, υπάρχει και του Λουκά που πάει από τον Ιησού προς τον Αδάμ, ενώ εδώ το γενεαλογικό δέντρο πάει από τον Αβραάμ μέχρι τον Ιησού, ότι είναι ιστορικό πρόσωπο. Αγαπητοί τηλεθεατές, το προεόρτιο κλίμα των Χριστουγέννων ξεκινάει βέβαια από την 21η Νοεμβρίου με τις καταβασίες εκεί των Χριστουγέννων, από το Χριστός γεννάται, το ξάσατε δηλαδή, από την 26η Νοεμβρίου μπαίνει το κοντάκιο η Παρθένος σήμερον των προαιώνιων λόγων, σιγά σιγά μας προετοιμάζει η Εκκλησία, από την 30η Νοεμβρίου προβάλλονται, παρεμβάλλονται και άλλα προεόρτρια τροπάρια.
από την 1η, 2η και 3η του Δεκεμβρίου κάποιοι πρόφητες, ο Ναούμ, ο Αβακούμ, ο Σοφωνίας, αντίστοιχα τιμώνται. Στις 16 ο προφήτης Αγκαίος, Δεκεμβρίου, στις 17 ο Δανιήλ και τρεις παιδες, μια γιορτή που μετατίθεται στην Κυριακή των Προπατώρων, όπως είπαμε. Οι δύο Κυριακές των Προπατώρων, όλων των προγόνων του Χριστού δηλαδή και των προφητών, και η εβδομάδα που πριν μετά τις 20 του μηνός, που είναι η μεγάλη θα λέγαμε εβδομάδα των Χριστουγέννων, και ξεκινάμε εκείνο το ωραίο τροπάριο, προεορτάσομεν λαοί Χριστού τα γενέθλια. Γι' αυτό το προεόρτιο και μεθέορτο πασχάλιο περιεχόμενο θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή. Όλος αυτός ο μηνογραφικός πλούτος, τα βιβλικά αναγνώσματα και τα προεόρτια μηνύματα βοηθούν το νου και την καρδιά μας, όλη μας την ύπραξη, για τον εορτασμό του γεγονότος που άλλαξε τον κόσμο και τον άνθρωπο, φέρνοντας χαρά, ελπίδα, ευδοκία και ειρήνη. Εδώ τελειώσαμε, να σας ευχαριστήσω γιατί ακούσατε την εκπομπή και να σας ευχηθώ μέχρι την επόμενη εκπομπή να έχετε όλοι χαρά, ειρήνη και ελπίδα στην ψυχή και στην καρδιά σας. Χαίρετε.